οι αγρότες εσάς έχουν διπλό πρόβλημα. Το γενικότερο που είχε όλη η αγροτιά, αλλά και το ειδικότερο της Θεσσαλίας. Βλέπετε να βγαίνει κάποια άκρη. Είναι τελικά ρίσκο το ότι ο Πρωθυπουργός καλεί την Τρίτη, γιατί αν δεν γίνει εκεί τίποτα, καήκαμε. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, το έχουμε πει, έχει τριμωχτεί από τις κινητοποίησεις των αγροτών, από τη μαζική συμμετοχή. Το γεγονός ότι είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή νέα παιδιά που δεν έχουν ξαναβγεί στο δρόμο του αγώνα, μαθαίνουν, μπαίνουν στο κουρμπέτι, να το πω έτσι, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι χειρότερη κάθε χρόνο. Φέτος είχαμε, όπως είπατε και εσείς, και τις πλημμύρες, ειδικά στη Θεσσαλία, και πλέον είναι αγώνας επιβίωσης. Η κυβέρνηση δηλαδή δεν είναι απλά ότι έχει απέναντί της ένα μαζικό μπλοκ δυνάμεων αγροτών με τη στήριξη και των υπόλοιπων εργαζόμενων, κάτι το οποίο προσπάθησε να το αποτρέψει αλλά δεν έγινε. Υπάρχει η στήριξη, υπάρχει η αλληλεγγύη, υπάρχει η συμπαράσταση, γιατί ακριβώς είτε στο ράφι είτε στο χωράφι είναι η ίδια η βάρβαρη πολιτική που τσακίζει τις λαϊκές οικογένειες, αλλά έχει απέναντί της και κόσμο ο οποίος πραγματικά δεν έχει αύριο. Ο οποίος είναι απελπισμένος. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν δεν δοθεί λύση, αν δεν δοθούν οι λύσεις, αν δεν ικανοποιηθούν βασικά αιτήματα που βάζουν οι αγρότες και της Θεσσαλίας, ναι, μιλάμε για ερημοποίηση των χωριών. Βέβαια η Θεσσαλία βάζει περισσότερα θέματα εκ των πραγμάτων λόγω της πλημμύρας, ναι, αλλά πετρέλαιο, ενέργεια, αποζημιώσεις έγκαιρα, ενισχύσεις έγκαιρα, όλα αυτά βεβαίως είναι ζητήματα που, επαναλαμβάνω, για να τους καλέσει πάντως ο Πρωθυπουργός την Τρίτη, σημαίνει ότι πάει να δώσει λύση. Αν δεν δώσει λύση, τι γίνεται? Πραγματικά αυτό αναρωτιέμαι. Αν δεν δώσει λύση, αν δεν δεχτούν τις λύσεις, να το πω διαφορετικά, αν δεν δεχτούν τις λύσεις οι αγρότες. Έχουν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν τον αγώνα για να πιέσουν ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση? Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Κατάλαβα. Ή αυτό ή μετά θα φύγουν από τα χωριά τους. Ή μετά θα πρέπει να μεταναστεύσουν. Κύριε Μεταξά. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή δηλαδή. Και αυτό το λένε οι ίδιοι. Κύριε Μεταξά. Δεν μιλάνε για αγώνα επιβίωσης. Δεν θα μεταναστεύσουν. Εμείς θα τρώμε χιλιανά πορτοκάλια, πατάτες Αιγύπτου, κρεμμύδια Τουρκίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι χάνουμε το μποστάνι της Ευρώπης που είναι τόσο παραγωγικό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κοινής αγροτικής πολιτικής, την οποία ψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική το 2020 στην Ευρωβουλή, θυμίζω. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Ποια Ευρωβουλή και ποιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ασχολούνται μόνο με τις τράπεζες, κύριε Βουλευτά? Όχι, με συγχωρείτε, κάπως έτσι εγώ το βλέπω. 50 δισεκατομμύρια στέλνουν στο Ζελένσκι για να συνεχιστεί ο πόλεμος του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Και δεν μπορούν να βρούνε κάποια χρήματα για να δώσουν στους αγρότες, ξαναλέω, για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Για να μπορέσουν να έχουν ένα μέλλον. Ένα μέλλον έστω επιβίωσης. Αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό ο αγώνας των αγροτών, όπως είπατε και εσείς, είναι αγώνας όλης της κοινωνίας. Είναι αγώνας όλων των εργαζομένων. Ναι. Γιατί στο ράφι τελικά αυτό που φτάνει έχει να κάνει με την στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις. Επειδή μου βάζετε το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στο τραπέζι, εγώ θα σταθώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ψήφισμα για το κράτος δικαίου. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω. Προφανώς η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πετάξει από πάνω της κάποια βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτυπώνονται και στην απόφαση αυτή, αλλά κυρίως αποτυπώνονται στην καθημερινή πρακτική της. Μόλις προχθές στην Κομωτινή έστειλε τα ΜΑΤ στους φοιτητές. Με καταστολή αντιμετώπισε τους αγώνες των αγροτών από την αρχή. Δεν υπάρχει εργατική κινητοποίηση που δεν θα βγει παράνομη και καταχρηστική. Αυτά για μας είναι τα βασικά ζητήματα που αφορούν την καταστολή και το χτύπημα σε βασικά δημοκρατικά
δικαιώματα από μεριάς της κυβέρνησης. Οφείλω βέβαια να σας πω ότι όπως υπερασπίζουμε το δικαίωμα των αγροτών να κάνουν κινητοποιήσεις, υπερασπίζουμε και το δικαίωμα και του εμού, του απλού πολίτη, να μπορούν να κινούμε ελεύθερα όμως. Καταρχάς να σας πω, οι αγρότες δεν κλείνουν τους δρόμους για τον κόσμο. Είναι γεγονός ότι αυτή τη φορά είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Το έχουν δηλώσει. Ναι, είναι γεγονός. Δεν θα κλείσουν τους δρόμους για τον κόσμο, γιατί ακριβώς θέλουν τον κόσμο δίπλα. Θα κλείσουν τους δρόμους για τις μεγάλες εταιρείες, για τις μετακινήσεις των φορτηγών, των εταιριών και το καθεξής. Επίσης, να σας πω, κύριε Δασκοή, οι αγρότες, οι εργάτες, έχουν αυτά τα δίκαια αιτήματα, όταν, ξαναλέω, είναι σε μια κατάσταση που είναι χωρίς αύριο, δεν έχουν μέλλον, εξαιτίας των πολιτικών όλων των κυβερνήσεων, δεν έχουν άλλο μέσο να πιέσουν. Δεν έχουν άλλο τρόπο. Και τις μορφές πάλι που επιλέγουν, τις επιλέγουν με συζήτηση, τις επιλέγουν προφανώς με πολύ περισυλλογή. Με τι εμπλοκή κομμάτων μέσα σε αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια συνέλευση χωριού στον μπλόκο, εκεί ο ένας γνωρίζει τον άλλο. Ναι. Ο ένας ξέρει τον άλλο, γνωρίζονται. Άρα, όταν γίνεται και μια συνέλευση φοιτητών, γνωρίζονται μεταξύ τους οι φοιτητές, ξέρουν ο ένας τον άλλο. Και εκεί, όταν γίνεται η διαδικασία αυτή με αυτόν τον δημοκρατικό τρόπο, άμεσα, με τη συμμετοχή όλων, όταν λένε όλη την άποψή τους, εκεί τελικά είναι και το μόνο, πώς να πω, το κριτήριο για να αποφασιστεί όσο δυνατόν μια σωστή απόφαση. Αλλά ξαναλέω ότι όλα αυτά τίθενται στο τραπέζι, συζητιώνται. Και εκεί προφανώς και ο κάθε αγωνιστής που συμμετέχει προφανώς εκφράζει και μια πολιτική τοποθέτηση, αλλά τη συζητάει. Υπάρχει και διαφωνία, αλλά όμως υπάρχει ο κοινός αγώνας. Και ο κοινός αγώνας βασίζεται πάνω στην κοινή θέση που έχουν, ότι είναι αγρότες. Ή σε μια συνέλευση εργατών, ότι είναι εργάτες. Αυτή είναι η ενότητα την οποία παλεύει και το ΚΚΕ να βγει στην επιφάνεια. Αυτή την ενότητα θέλουμε να εκφράζεται και με τέτοιες διαδικασίες, και εννοείται θα τη στηρίξουμε ανεξάρτητα με το τι θα αποφασιστεί. Γι' αυτό και είδατε ότι στους αγρότες εμείς δεν κάναμε υποδείξεις όπως κάνουν τα άλλα κόμματα, λέγοντάς τους μην κάνετε μπλόκα, λέγοντάς τους μην κλείνετε δρόμους. Εμείς είπαμε, όποια μορφή πάλι επιλέξετε, εμείς θα σας στηρίξουμε. Και το κάναμε αυτό έμπρακτα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που κάναμε. Ξέρετε, είναι κάτι που το κουβέντιαζα με τον Θανάση τον Παφίλη, με τον οποίο μας συνδέει μια ειλικρινής φιλία. Υπάρχει μεγάλη εξέλιξη, επιτρέψτε μου, και δεν προσπαθώ να προσβάλλω, για όνομα του Θεού. Το ΚΚΕ πλέον, όσοι βουλευτές βγαίνετε, ακόμα και η παλιά γενιά, έχετε πραγματικά μπει σε μια πιο βατή ροή γλώσσας, ενιών. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε παλιά η ξύλινη γλώσσα. Έτσι. ξέρετε τι σας λέω. Και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν κάνουμε κουβέντες. Έχουμε, να σας πω, ξέρετε τι. Εμείς είμαστε, να το πω, πιο τυχεροί. Γιατί ιδιαίτερα τα τελευταία 30 χρόνια το ΚΚΕ μετά τις ανατροπές έχει κάνει μια σειρά από επεξεργασίες επίπονα, με πολλή δουλειά, με πολλή συλλογική σκέψη, με πολλή επιστημονική, με μια επιστημονική προσπάθεια, ώστε να καθορίσει τις θέσεις για μια σειρά βασικά ζητήματα. Ξεκινώντας από την οικονομία, αλλά και άλλα ζητήματα που αφορούν και τις κοινωνικές σχέσεις. Είστε και η νέα γενιά όμως. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, είστε η νέα γενιά. Ναι, είστε. Το είδα και στο Πασόκ. Βλέπω ότι βγαίνει μια νέα γενιά εκεί. Να σας πω τώρα, γιατί είχαμε μια αντίστοιχη συζήτηση. Ξέρετε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένας βουλευτής. Πριν προχθές βρεθήκαμε του ΚΚΕ στην Μαγνησία, ήταν ο Νίκος Ογκαντζής. Ναι, ναι. Ο οποίος μάλιστα ήταν και σε εξορίες και σε φυλακές. Ναι, ναι, ναι. Να σας πω, είναι αυτή τη στιγμή νομίζω πάνω από 80 χρονών, αλλά είναι μπροστά στον αγώνα. Ήταν στα μπλόκα μαζί. Είχαμε πάει μαζί στα μπλόκα των αγροτών. Ναι. Και τον είχαν δει και οι αγρότες και τον θυμήθηκαν από τα παλιά χρόνια που ήταν βουλευτής. Και του είπε ένας αγρότης, γιατί συζητούσανε και συζητούσανε δύσκολα θέματα της επικαιρότητας, και του είπε ένας αγρότης, λέει, τι να σου πω, του λέει. 80 κάτι χρονών, αλλά έχεις πιο νεανικές αντιλήψεις και από κάποιον 25 χρονών. Ξέρετε, δεν είναι θέμα ηλικίας, θέλω να πω. Ναι, ναι. Είναι και θέμα ιδεολογίας, σωστό. Είναι και θέμα επεξεργασιών
Και νομίζω ότι σε αυτό το ΚΚΕ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια και μας έχει βοηθήσει.